Κύριε Νικολάου, τώρα υπάρχουν κάποιες κάλπες οι οποίες φαίνεται ότι πηγαίνουν σε δεύτερο γύρο. Εκεί, γιατί επιμένετε σε αυτή τη θέση, ουσιαστικά να μην στηρίξετε μία προοδευτική υποψηφιότητα? Για τζίμα μισό λεπτάκι, γιατί υπάρχουν κάποιες κάλπες όπου στο δεύτερο γύρο θα είναι υποψήφοι της Λαϊκής Συσπήρωσης. Άρα τώρα εκεί το θέμα αντιστρέφεται. Και στην Αττική υπάρχουν τέτοιες κάλπες, Πετρούπολη και Σαριανή. Όχι στην περιφέρεια. Όχι, μιλάω για τους Δήμους. Λέω σε κάποιες κάλπες στους Δήμους, σε πολλές από την τελευταία ενημέρωση που έχω, θα είναι η Λαϊκή Συσπήρωση. Είτε σαν πρώτη δύναμη, είτε σαν δεύτερη δύναμη. Άρα εκεί το ερώτημα αντιστρέφεται. Θα στηριχτούν οι υποψήφοι της Λαϊκής Συσπήρωσης. Μέχρι τώρα βγαίνει ένα συμπέρασμα το οποίο για το ΚΚΕ δεν είναι γεβουλωμένο γράμματα. Αλλά και από τη συζήτηση βγαίνει ότι ενώ οι υπόλοιποι υποψήφοι ή εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων, πέραν του Κουκού, γιατί εμείς καθαρά έχουμε τοποθετηθεί, που συζητούσαν για τα δίθεν αυτοδιοικητικά κριτήρια των περιφερειακών δημοτικών εκλογών, ότι δεν είναι κομματικά κτλ. Βλέπουμε πώς αντιμετωπίζουν το αποτέλεσμα. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός ήταν γνωστό ότι είχε πει ότι οι περιφερειάρχες πρέπει να είναι καλά παιδιά για να εφαρμόσουν την κυβερνητική πολιτική, ανεξάρτητα αν είχαν χρήσμα ή όχι χρήσμα. Εμείς βλέπουμε ότι σε αυτό υπάρχει μια δύναμη που μπορεί να βάλει ανάχωμα, και αυτή είναι η Λαϊκή Συσπήρωση και το ΚΚΕ. Και εκεί, αν θέλετε, επιβραβευόμαστε με μία έννοια για τις στάσεις που κρατήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, τη συνεπούς αντιπολίτευση στο πλευρό του λαού και των εργαζομένων. Γι' αυτό σημειώνονται και υψηλά ποσοστά της Λαϊκής Συσπήρωσης και σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Να σας θυμίσω ότι πανελλαδικά το ποσοστό ήταν γύρω στο 7% στις περιφερειακές εκλογές τις προηγούμενες. Και ιδιαίτερα σε ορισμένους δήμους και ορισμένες περιφέρειες είναι υπερπολαπλάσιο από αυτό. Νομίζω δεν υπάρχει ούτε μία περιφέρεια όπου να μην έχουν αυξηθεί σημαντικά οι δυνάμεις της Λαϊκής Συσπήρωσης. Τώρα, για να δώσουμε και μια εξήγηση στο ερώτημα που έχει τεθεί και από νωρίς στο τραπέζι, και γιατί, εν πάση περιπτώσει, εκφράζεται αυτό ή είναι μπροστά υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν γίνονται ξαφνικά περιφερειακές και δημοτικές εκλογές σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Υπάρχει ένας δεδομένος αρνητικός συσχετισμός που έχει διαμορφωθεί, κατά την άποψή μας, μετά τις βουλευτικές εκλογές. Σημείο αυτού του αρνητικού συσχετισμού δεν είναι μόνο ότι είναι στην κυβέρνηση, ασκεί τη διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι και το γεγονός ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ ταυτίστηκαν σε πολύ ψηλά ποσοστά με την κυβερνητική πολιτική. Έχω την εντύπωση. Και αυτό στους Δήμους και τις περιφέρειες, για να κλείσω, ναι. είναι ακόμη υψηλότερο από το 50 και 60% της Βουλής. Ναι. Νομίζω άρα μπορούμε να δούμε ένα χάρτη. Αιτιολόγησε, αν θέλετε. Δίνει πια η σύγκρουρα. Ξέρουμε ότι και σε επίπεδο Δήμων και περιφερειών δρούνε και άλλα χαρακτηριστικά της ψήφου, χειραγώγησης, μηχανισμοί, συμφέροντα επιχειρηματικά, εργολαβικά. Πράγμα το οποίο εμείς το είπαμε και καθαρά και κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος στη Θεσσαλία, για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται ακόμη και τα λεγόμενα αντιπλημμυρικά ή έργα και υποδομές προστασίας. Πώς τεμαχίζονται, πώς ταΐζονται διάφοροι εργολάβοι, όμιλοι, παραεργολάβοι, όλα αυτά παίζουν ρόλο στη συγκρότηση του εκλογικού αποτελέσματος. Έχει έρθει μαζί μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Σαν ΚΚΕ, λέμε ότι πρέπει ο λαός να συγκρουστεί με όλα αυτά τα μεγάλα συμφέροντα, τα οποία σε τελική ανάλυση τα εξυπηρέτησαν με ευλάβεια και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, το ΠΑΣΟΚ, και να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη για τη ζωή του.